τα νέα διαευνητικέ σφίνα Ερντογάν όλο το παρασκήνιο στον Τολμά Μπαχτσέ. Αναδρομικά σε τρει κατηγορίε συνταξιούχων ξεκινά τρίμηνο πληρωμών. Και έτσι λειτουργεί η οικοχικίνη. Κορονοϊό, mm. επιτέλου φαρμακό. Εδώ στην καθημερινή συμπαραγωγή για τι φρεγάτε θα είμαστε άτεγκτοι ω προ το σεβασμό του διεθνού δικαίου. Συνεχίζουμε τι συνομιλίε για διμερή συμφωνία ασφαλεία. Εδώ στη χώρα μα η Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα, η Φλωράν ε, Παρλί, ε, στη συνέντευξή τη καθημερινή. Το επόμενο ραντεβού στην Αθήνα για νέο γύρο επαφών με την Τουρκία και αγωνία για συνοστισμό μεταλλάξης σε επιφυλακή κυβέρνηση και λοιμοξιολόγοι. Σε λίγο, λέει για τον καθηγητή, τον κύριο Δευτεραίο, mm -hmm. που μιλάει στην mm -hmm. Καθημερινή για την Κολχικίνη, ναι. σε λίγο θα έχουμε κοντά μα την ερευνητική ομάδα. Σωστά. Έτσι, γιατί είναι μια παγκόσμια επιτυχία Με ελληνική αυτή. υπογραφή. Με ελληνική υπογραφή, βεβαίως, σωστά. Βεβαίως η εφημερίδα των συντακτών. Η 20 δισεκατομμύρια κορονοχρέη η θηλιά στην οικονομία. Μονόδομο για την κυβέρνηση τη Ανδιεκτική Νέα Συνολική Ρύθμιση Οφειλών. Έκρηξη του ιδιωτικού χρέου στα 260 δισεκατομμύρια. Πυρπολί την ένατη αξιολόγηση. Στον ελεύθερο τύπο, 1262 νέες προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, αναλυτικά οι για το δημόσιο, γκάζι στους εμβολιασμού, δέκατη Ελλάδα στην Ευρώπη, έρευνα για το εμπόριο ικανοποιητικός τζίρο της εκπτώσης και πίνακας με τα ποσά για το επίδομα θέρμανση σε λίγο πολλά περισσότερα και αναλυτικά από το Σπύρο το Φρεμεντίτι και διερευνητικέ. Μία από τα ίδια η Τουρκία επιμένει σε διευρυμένη ατζέντα, αρνητική ελληνική αντιπροσωπεία, νέος γύρω στην Αθήνα το Φεβρουάριο στη Δημοκρατία. Μα θέλουν ραγιάδε αποκάλυψη η έκθεση πρόκληση του Γερμανικού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Οι σοφοί του Βερολίνου ζητούν από του Αμερικανού να υιοθετήσουν τι θέσει του Ερντογάν για το καθεστώ των Αρχονισίδων και το Αιγαίο. Συνδετημόνε του Μητσοτάκη, οι εμπνευστέ του κειμένου, ο παλιό πρέσβη Νίκολα Μπέντ, βασικό συντελεστή. Στην εφημερίδα Αυγή, ακροβασίε με την πανδημία, λοιμοξιολόγια ανησυχία, με συγχωρείτε για τι εικόνε συνοστισμού, όσο από το εμπόριο και την εστίαση, κατακραυγή για τι απειλέ, γελιοποίηση με την επιβολή προστήμων στου μαθητέ. Και εδώ ε, παρέμβαση Σαμαρά για τα Εθνικά, Πρωθυπουργό υπό ομιλία ο ριζοσπαστη Ριζοσπάστη, διευνικέ επαφέ Ελλάδα-Τουρκία με ενεργό ανάμειξη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ένωση. Την επιζητούν τόσο η κυβέρνηση που ορειοποιεί την επανέναρξή του, όσο και οι αστικέ δυνάμει που τι απορρίπτουν ή επιδίδονται σε εύχε. Στην αιστεία, προ νέου τύπου ηγεσίε με σύγχρονο εθνικό λόγο, οι αφιδατωμένε ελίτ, οι πολτοποιημένε συνειδήσει και η Ελλάδα μετά το 2021, η ομιλία του Αλέκου Παπαδόπουλου για τον Άγιο τη πολιτική Ιωάννη Καποδίστρια και τι μεταρρυθμίσει. Να σου πω τώρα κάτι. Ορίστε. Εδώ ίσω και να υπάρχει μια απάντηση για αυτή την α, 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 ανακοίνωση, τη διαταγή του αρχηγού τη ελληνική αστυνομίας για τι συναθρήσει. Την Πέμπτη έχει νέο συλλαλητήριο για το νόμο, το νομοσχέδιο Είς... του Υπουργείου Παιδεία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Άρα λοιπόν, μπορεί να βρήκαμε την απάντηση. Πάμε ναι. στην κόντρα. Την στον αέρα τον προπολογισμό το εξοπλιστικό πρόγραμμα μου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά τη συμφωνία για τα Ραφάλ, οι Γάλλοι πιέζουν και για τι φρεγάτε. Ενημέρωση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σιγή ηχθείω για τι διερευνητικέ. Εδώ στην Εσπρέσο πάμε, σόδομα με COVID. Καταγγελία σοκ στην Εσπρέσο για μασατζή, ειδικό με κρυφέ κάμερε. Ο νόμο του σιωπή για τον παράνομο οίκο ανοχή σε περιοχή τη Αθήνα με τα ισχυρά αφεντικά. Η Γκαμπριέλα, η Ζιζέλ. Ναι και ο 17χρονος που τσίμπησε κορονοϊό. Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Σταρ, ποιο έφαγε το βαλιράκι αφύσικο θεωρείται το ατύχημα του πεπειραμένου δίτη και πρώην στελέχους του ΠΑΚ. Σενάριο ξεκαθαρίσματος παλιών λογαριασμών εξετάζεται για τον πνιγμό του, κατά τη CIA, για τον πνιγμό του κατά τη παπού παππού 17 Νοέμβρη. Το κομμένο δάχτυλο και το είδος του χτυπήματο στο κεφάλι καταδεικνύουν ότι ο θάνατος του μπορεί να μην ήταν τυχαίος. Μάλιστα. Λοιπόν, στην αυτεμπορική, με πόνου και κόφτε το πέμπτο κρατικό δάνειο, επιστρεπτέα ελάχιστο ποσό 2.000 ευρώ, μέχρι στο 100.000 ευρώ, 360.000 οι δικαιούχοι στα 22,81 δις ευρώ το έλλειμμα του 20, ψαλίδι 8,2 δις στα φορολογικά έσοδα. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, φιλόδοξο σχέδιο ζέρβα για την Αριστοτέλους. Η ανάπλαση της πλατείας θα στρέψει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην πόλη. Στόχο να αναδειχθεί το σύγχρονο πνεύμα τη πόλη με σεβασμό στην παράδοση. Και περίπου 8 φορέ πιο μεταδοτική η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού.